Καλημέρα σας. Να ευχαριστήσω πολύ το Προεδρείο και το κύριο Χατζηχρήστου που μου δίνει την ευκαιρία να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Πιστεύω ότι η ιδέα είναι η καλή σχέση που έχουν οι μαθητές αυτού του σχολείου με τους εκπαιδευτές, όπου εναλλάσσονται και οι μαθητές γίνονται εκπαιδευτές και εκπαιδευτές μαθητές. Εγώ λοιπόν είμαι ένας μαθητής που σήμερα θα σας μιλήσω για τα άρθρα τα οποία έχουν σημασία για την κλινική πρακτική μας. Δεν είναι δηλαδή οι καινούργιες επιστημονικές ανακαλύψεις, δεν είναι τα καινούργια guidelines για τον καρκίνο του πέους και του όρχη. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάποια σύγκρουση συμφερόντων στο αντικείμενο της παρουσίασης. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχουν πολλά άρθρα για τον καρκίνο του όρχη. Βλέπετε ότι τόσο ο καρκίνος του πέους όσο και του όρχη είναι πολύ χαμηλά κάτω στην λίστα, στον αριθμό των άρθρων που βγαίνουν κάθε χρόνο. Ακόμα και τα δικά μας guidelines, αν τα δείτε λίγο, έχουν να ανανεωθούν από το 2014. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον η νέα γνώση έρχεται αργά και δύσκολα. Ωστόσο, υπάρχουν νομίζω κάποιοι σβόλοι χρυσού, οι οποίοι αξίζει να συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Ένα από τα πράγματα που θα συζητήσουμε το 2017 και πιθανότατα θα το δούμε και στα καινούργια guidelines είναι ότι αλλάζει ταξινόμηση. Οι παθρονοτόμοι αποφασίσαν να ανακατέψουν λίγο το παιχνίδι και εισαγάγουν ένα πρώτα το μεγάλη αλλαγή είναι ότι εισαγάγουν ένα καινούργιο όρο για τις προκαρκινικές βλάβες στον καρκίνο του όρχη που υποκαθιστά όλες τις προηγούμενες πολύπλοκες ονομασίες που είχαμε και η οποία θα δούμε ότι δεν είναι μόνο μία ονοματοδοσία, είναι μία ονομαστική αλλαγή, αλλά ότι έχει και σημασία για την περαιτέρω κατάταξη. Η κατάταξη λοιπόν πλέον χωρίζεται σε δύο μεγάλες ομάδες. Χωρίζονται στους όγκους οι οποίοι εμφανίζονται πρώτης εφηβείας και τους όγκους που εμφανίζονται μετά την εφηβεία. Βέβαια, οι ίδιοι οι παθρονοτόμοι είναι ακόμα λίγο μπερδεμένοι γιατί λένε ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την ηλικία, αλλά έχει να κάνει με το αν προέρχονται από αυτή την προκαρκινική βλάβη στον όρχη, το καρκίνο, την νεοπλασία in-situ. Υπάρχουν κάποιες μικροαλλαγές οι οποίες έρχονται να αλλάξουν ονόματα για να δώσουν καλύτερη κλινική αίσθηση για τη κλινική συμπεριφορά του όγκου, αλλά πλέον η κατάταξη που θα βλέπουμε θα είναι αυτή. Δηλαδή θα βλέπουμε τις ομάδες οι οποίες είναι οι όγκοι των ενηλίκων, οι post-pubertal και οι όγκοι των pre-pubertal ασθενών. Εδώ ίσως λίγο αυτό έρχεται και εξηγεί λίγο καλύτερα το τεράτωμα όπου στους ενηλίκους υπάρχει ένα ποσοστό που δίνει μεταστάσεις, που δίνει, έχει κακή βιολογική συμπεριφορά και αυτό έχει να κάνει γιατί προερχόμενο από τις προκαρκινικές αυτές καταστάσεις, στην ουσία μπορεί να συνυπάρχει να είναι ένας μεικτός όγκος και να συνυπάρχουν και άλλες συνιστώσεις. Ένα από τα βασικά debate, ένα από τα βασικά πράγματα που συζητάμε σε όλα τα συνέδρια είναι ποια πρέπει να είναι η αντιμετώπιση ενός κλινικού σταδίου 1, ενός σεμινώματος κλινικού σταδίου 1. Γιατί υπάρχουν πλέον οι επιλογές της παρακολούθησης, αλλά υπάρχει και η επιλογή της χημειοθεραπείας. Ένα άρθρο λοιπόν το οποίο δεν έρχεται να μας πει πολλά πράγματα καινούργια, αλλά είναι η αποτύπωση της κλινικής πρακτικής στη Γερμανία. Δηλαδή, μαζέψαν όλα τα περιστατικά από τη Γερμανία για να μπορέσουν να δούνε ποια συμπεριφορά είχαν αυτοί οι όγκοι. Έτσι λοιπόν, μιλάμε για 725 ασθενείς με ένα διάμεσο διάστημα παρακολούθησης 30 μηνών. Και βλέπετε λοιπόν ότι η συντριπτική πλειοψηφία προφανώς έχει είτε μπει σε πρωτόκολλο παρακολούθησης είτε σε πρωτόκολλο χημειοθεραπείας. Ακόμα όμως χρησιμοποιούν την ακτινοθεραπεία. Όχι τόσο συχνά. Το γερμανικό σύστημα έχει να κάνει με το τι αποφασίζει ο διευθυντής κλινικής. Οι συνήθεις λόγοι που οδηγήσαν τους κλινικούς να επιλέξουν την χρήση της καρποπλατίνης μάλλον είναι το μέγεθος του όγκου και μάλλον είναι η διήθηση του αλλήλου δικτύου του όρχη, το Red Test Invasion. Βλέπουν όμως ότι στην παρακολούθηση, ότι στο αποτέλεσμα δεν είχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στις τέσσερις ομάδες ανεξαρτήτως της επιλογής της θεραπείας. Παίρνοντας την ομάδα της παρακολούθησης, διαπιστώσαν ότι το μέγεθος αλλά και η διήθηση του αλλήλου δικτύου δεν σχετιζόταν με δεν επηρέασαν την πιθανότητα υποτροπής. Στην ομάδα η οποία πήρε καρποπλατίνη είδαν ότι το μέγεθος του πρωτοπαθούς όγκου συσχετίστηκε με αλλαγή στην πρόγνωση για την πιθανότητα υποτροπής. Αυτά τα λέω όχι τόσο για να δείξω ότι δεν πρέπει να επιλέξουμε μια θεραπεία, αλλά ότι τελικά δεν πρέπει να είμαστε και τόσο σίγουροι ότι όλοι οι άρρωστοι πρέπει τελικά να παίρνουν καρποπλατίνη, γιατί είναι μια καλά ανεκτή θεραπεία, γιατί νομίζω ότι οι περισσότεροι ασθενείς που παραπέμπονται τελικά στους ογκολόγους καταλήγουν να κάνουν καρποπλατίνη. Ένα σχετικά σπάνιο θέμα
αλλά υπαρκτό στους ασθενείς που έχουν καρκίνο του όρχη είναι όταν εμφανίζονται να έχουν πιελικές λεμφαδενικές μεταστάσεις. Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη σειρά από την Ινδιάνα, η μεγαλύτερη που υπάρχει στη βιβλιογραφία, στην οποία μαζέψαν αυτούς τους ασθενείς. Είναι ένα κέντρο στο οποίο παραπέμπονταν ασθενείς για να κάνουν οπισθοπεριτονεϊκό λεμφαδενικό καθαρισμό και διαπιστώθηκε ότι στο 5% αυτών των ασθενών είχαν σύγχρονους πιελικούς λεμφαδένες. Προφανώς μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχουν προχωρημένο κλινικό στάδιο. Προφανώς έχουμε ασθενείς οι οποίοι έχουν προηγούμενο χειρουργείο στην περιοχή του οσχαίου. Ξέρουμε ότι η βασική αρχή της ορχιεκτομής είναι να μην έχουμε, οσχειακή προσπέλαση, αλλά αυτό δεν αποκλεί ασθενείς στο παρελθόν να είχαν κάνει κάποιο χειρουργείο. Για παράδειγμα, ένας ασθενής ο οποίος είχε έναν μη κατελθόντα όρχη μπορεί να έχει κάνει μία ορχιοπηξία και ασθενείς οι οποίοι μπορεί να είχαν προχωρημένο καρκίνο ο οποίος να διηθούσε τους χιτώνες του οσχαίου. Εδώ βλέπουμε και την ιστολογία των όγκων αυτών και βλέπουμε ότι περισσότεροι όγκοι από αυτούς είχαν στην προηγούμενη φάση υποβληθεί είτε σε χημειοθεραπεία είτε είχαν ήδη κάνει λεμφαδενικό καθαρισμό και είναι μια καθυστερημένη υποτροπή. Η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών αυτών, και αυτό συνάδει και με την προηγούμενη, μια αντίστοιχη μικρότερη σειρά που υπήρχε από το Memorial Sloan Kettering, είχαν όγκους που είχαν ιστολογία τερατώματος. Σε αυτούς τους ασθενείς επιλέξανε να κάνουν πιελικές λεμφαδενεκτομές είτε ταυτόχρονα είτε σε δεύτερο χρόνο και τελικά βλέπουμε ότι αυτές οι πιελικές λεμφαδενεκτομές δώσανε επιβίωση στους ασθενείς. Αν λοιπόν είναι ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας για αυτούς τους ασθενείς είναι ότι ακόμα και αν εμφανίζονται με πιελικές μεταστάσεις οι οποίες δεν είναι συχνές και μπορεί να μας, να κάνουν να πιστεύουμε ότι είναι ασθενείς οι οποίοι δεν θα αντιδράσουν καλά στη θεραπεία, στην πλειονότητα αυτοί οι ασθενείς θα πάνε καλά. Άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Φυσικά, από την περιγραφή και μόνο των συμβαμάτων που είχαν, δεν είναι εύκολα χειρουργία. Σαφέστατα είχαν αγκιακά συμβάματα, είχαν πρόβλημα με λεμφοκύλες, με λεμφόρειες. Δεν είναι ένα απλό χειρουργείο όπως ξέρουμε ότι όταν μπαίνουν στη διαδικασία της λεμφαδενεκτομής στον καρκίνο του όρχη. Το τελευταίο άρθρο για τους όρχες είναι αν θα τοποθετήσουμε ορχική πρόθεση μετά από μια ορχιεκτομή. Και αυτό έχει να κάνει πολλές φορές με τους θεράποντες, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι θεράποντες οι οποίοι θα φοβηθούν τη λίμωξη, ειδικά αν σκοπεύουν να στείλουν κατευθείαν τον ασθενή τους να κάνει χημειοθεραπεία αμέσως μετά, αλλά μήπως έχει να κάνει και με κάτι άλλο. Δηλαδή, μήπως θα πρέπει να ρωτάμε και τους ίδιους τους ασθενείς τι θέλουν. Και οι ασθενείς πολλές φορές φοβούνται και αυτοί τις λιμώξεις και δεν θέλουν να βάλουν μια ορχική πρόθεση. Μπορεί να μην τους ενδιαφέρει έτσι κι αλλιώς. Βλέπουμε λοιπόν σε αυτή την ομάδα ασθενών ότι και μελετήσαν και λίγο το θέμα αν είναι παντρεμένοι, αν έχουν σταθερό δεσμό, αν έχουν σεξουαλική ζωή, αν και κατά πόσο θέλαν να βάλουν μια πρόθεση. Και μελετήθηκε η διαφορά στην η επίπτωση που είχε προφανώς όχι μόνο η τοποθέτηση ορχικής πρόθεσης αλλά και το ίδιο το χειρουργείο στην ψυχολογία και στη ζωή αυτών των ανθρώπων. Και τελικά παρότι μπορεί εμείς να θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι πολύ καλό και ότι έχουμε προσφέρει μεγάλη υπηρεσία στον άρρωστό μας γιατί τον σώσαμε τον καρκίνο και του βάλαμε και μια ορχική πρόθεση, οι άρρωστοι πρέπει να ξέρουμε ότι έχουν προβλήματα με τις προθέσεις τους. Μπορεί να τους ενοχλεί να προκαλείται πόνος, μπορεί να μην είναι το σωστό μέγεθος, μπορεί να μην έχει τη σωστή αίσθηση και μπορεί η πρόθεση να μην μπαίνει τη σωστή θέση. Τι πρέπει να αλλάξουμε εμείς στην πρακτική μας? Προφανώς να επιλέγουμε καλύτερα το μέγεθος της πρόθεσης, αλλά και είναι πολύ σημαντικό να δίνουμε οδηγίες σε αυτούς τους ανθρώπους πώς θα πρέπει να περιποιούνται το πρόθεμα τις πρώτες μεταχειρητικές μέρες, δηλαδή ότι θα πρέπει κατά τη διάρκεια ενός ζεστού ντους να κάνουν μαλάξεις ώστε να κάνουμε την πρόθεση να κατέβει χαμηλά στο όσιο και να μην στέκεται ψηλά προς το βουβονικό πόρο. Αυτό είναι το κομμάτι για τον όρχη. Δεν ξέρω αν θέλει να συζητήσουμε κάτι. Τα πήγα γρήγορα όλα μαζί για να τα συζητήσουμε στο τέλος. Εγώ θα ήθελα να πω, μην τυχόν και στείλετε ασθενή σας αμέσως επειδή έχουν φρικάρει οι γονείς συνήθως για χημειοθεραπεία που του έχετε βάλει. Θα σας την πετάξει. Πρέπει να ηρεμήσει εντελώς το τραύμα και αφήστε που λένε χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρόνο.
το έχω πάθει. Στο λαϊκό δεν κινδυνεύουμε. Θα κάνει ένα μήνα να βγει ούτω ή άλλω η βιοψία η εξιτολογική. Οπότε δεν έχουμε τέτοια επικινδυνότητα. Μετά από ένα-ενάμιση μήνα τον ξαναβλέπουμε. Σωστό αυτό που λέτε. Οι ογκολόγοι λένε θέλουν να του αρχίζουν 15-15 μέρα να αρχίσουν να κάνουν την πρώτη χημειοθεραπεία. Είναι πολύ νωρίς. Στο μήνα. Ωραία. Για τον καρκίνο του πέους. Για τον καρκίνο του πέους, ποιους παράγοντες θα μπορούσατε να συμβουλεύσετε τους ασθενείς σας να τροποποιήσουν για να μειώσουν τον κίνδυνο? Είναι ένα σχετικά σπάνιο καρκίνωμα. Δεν διαφωνώ. Και σίγουρα όλοι στο μυαλό μας θα έχουμε το κάπνισμα, θα έχουμε την φίμωση. Αλλά μήπως υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι είναι τροποποιήσιμοι? Μία λοιπόν μελέτη εδώ πέρα μιλάει για την παχυσαρκία και μας. Πολύ σύντομα θα σας δείξω ότι οι μελετητές βρήκαν ότι όχι μόνο συσχετίζεται η παχυσαρκία με την αυξημένη επίπτωση του καρκίνου του όρχη, αλλά η αύξηση του BMI κατά 5 μονάδες αυξάνει και το σχετικό κίνδυνο. Η λογική από πίσω είναι ότι ίσως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν καλή άμεση οπτική επαφή με το πέος τους για να μπορέσουν να δουν μια βλάβη και να ζητήσουν βοήθεια, αλλά έχει να κάνει πιθανότητα και με το μεταβολικό σύνδρομο που προάγει στο να κάνουν φημώσεις και να... Ακριβώς. Αυτό συνδέεται όμως με... έχει ελεγχθεί για διαβήτη και τα λοιπά που έχουν υπαχύσει. Εκεί το αποδίδουνε. Ο κύριος Χατζηχρήστου δεν τον ακούσατε γιατί είναι από τις σπάνιες φορές που δεν το είπε στο μικρόφωνο, παρά ότι μας φωνάζει να τα λέμε πάντα στο μικρόφωνο. Ποιος είναι ο ρόλος του HPV στον καρκίνο του πέους? Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη δημοσίευση στο European Urology από μια ομάδα η οποία δουλειά της είναι να μελετά την επίπτωση που έχει το HPV στο φάριγγα, στον προκτό, στον κόλπο και στο πέος. Συλλέγουν δείγματα για πολύ μεγάλο διάστημα, έτσι έχουν φτιάξει μια μεγάλη βάση ιστών, τους οποίους τους μελετάνε με έναν πολύ αυστηρό συγκεκριμένο πρωτόκολλο, όπου επιβεβαιώνουν προφανώς τον καρκίνο, αλλά δεν ανοιχνεύουν απλά το DNA του ιού, αλλά προσπαθούν να βρουν τη μετάφραση του ογκογονιδίου ε6 με mRNA τεχνικές και να ανοιχνεύσουν αν εκφράζεται η πρωτεΐνη P16 για να δουν αν αυτός ο HPV όχι απλά βρίσκεται στο κύτταρο, αλλά συμμετέχει και είναι ενεργά, κυταρικά ενεργό. Έτσι λοιπόν, στη συντριπτική πλειοψηφία των ενδοεπιθυλιακών βλαβών βρέθηκε να υπάρχει συμμετοχή του DNA του HPV, αλλά και σε ένα ποσοστό σημαντικό, στο 33%, υπάρχει στους δυτικούς καρκίνους του πέους. Η ανίχνευση τόσο της ύπαρξης mRNA, δηλαδή της ενεργού έκφρασης των ογκογονιδίων, των πρωτεϊνών μάλλον του HPV, όσο και η έκφραση της πρωτεΐνης P16, ακολουθούσε την κατανομή των υποτύπων εκείνων οι οποίοι θεωρούνται ότι είναι υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση κακοήθειας. Έτσι λοιπόν βρέθηκαν στην υποομάδα των καρκίνων που είχαν με HPV, βρέθηκαν να υπάρχουν στο πολλαπλές περιπτώσεις οι οποίοι υπήρχαν διάφοροι τύποι, δεν ήταν δηλαδή μία λίμωξη από ένα στέλεχος, αλλά υπήρχαν πολλά στελέχη του ιού, πολλοί τύποι του ιού, και μάλιστα αυτό η πολυπλοϊκότητα της λίμωξης οδηγούσε και σε πολυπλοϊκότητα στην ιστολογία του καρκίνου, δηλαδή σε διαφορετικές μορφές. Οι ιοί οι οποίοι είναι οι πιο συχνοί, οι πιο υψηλού κινδύνου, είναι προφανώς το 16 και το 18, που ανιχνεύτηκαν στο 70% των διηθητικών καρκίνων πέους που είχαν φυσικά HPV έκφραση. Η ίδια η ομάδα, αυτό είναι μια ομάδα η οποία κάνει μεγάλες αλλαγές ως προς την πολιτική για τον HPV, γράφει ότι το Cardasil, το αντίστοιχο εμβόλιο, το οποίο πλέον αυτή τη στιγμή έχει γίνει 9πλό, έχει πλέον 9 τύπους, καλύπτει σε εισαγωγικά το 92% των οροτύπων που εκδηλώνονται στις ενδοεπιθυλιακές βλάβες και το 85% των τύπων που εκδηλώνονται στους διηθητικούς καρκίνους πέους. Ένα άλλο άρθρο που έχετε να δέσει κατά τη δική μου γνώμη πολύ ωραία με αυτό είναι αυτό το άρθρο, το οποίο είναι πολύ πολύπλοκο αν θέλετε να το διαβάσετε, είναι αναρτημένο, έχει πάρα πολύ φυσιολογία μέσα, όπου μας δείχνει, εξετάζει αναλυτικά τα δύο μονοπάτια της καρκινογένεσης. Το μονοπάτι όταν υπάρχει ο HPV και το μονοπάτι όταν δεν υπάρχει ο HPV. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει ο HPV, είτε οι πρωτεΐνες οι οποίες εκκρίνονται κατά την ενεργό λίμωξη ε6 και η ε7,
προκαλούν την, είτε η ενσωμάτωση του DNA στα κύτταρα του επιθυλίου, οδηγούν σε προκαρκινοματώδεις αλλοιώσεις και αυτές τελικά σε καρκίνο, ενώ αντίστοιχα στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει HPV λίμωξη, συνήθως οφείλεται σε κάποια μετάλλαξη στο γονίδιο P53. Ένα από τα πολύ σημαντικά πράγματα που αναδεικνύει αυτό το άρθρο προς την παθοφυσιολογία είναι ότι οι άνδρες έχουν μειωμένη ανοσοαπόκριση. Δηλαδή, αν εμολυνθούν από τον ιό του HPV, μόνο στο 10% θα αναπτύξουν αντισώματα. Αυτό σημαίνει ότι περνάνε μια φάση ενεργού λίμωξης, δεν έχουν ανοσοαπόκριση και είναι πολύ εύκολο να ξαναμολυνθούν και να ξαναμπούν σε φάση ενεργού λίμωξης, το οποίο μπορεί να είναι παράγοντας που να οδηγήσει τον καρκίνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μεγάλο ποσοστό επαναλίμωξης στους άνδρες και αυξημένη μετάδοση από τις γυναίκες προς τους άνδρες. Αντίστοιχα, η χρήση του εμβολίου οδηγεί στην εμφάνιση αντισωμάτων στο 100% του εμβολιασμένου πληθυσμού για τους άνδρες. Και το ερώτημα είναι, μήπως πρέπει να αρχίσουμε να συστήνουμε τους άνδρες να εμβολιάζονται? Μπορεί να πείτε τα σχόλιά σας, αλλά έχω ακριβώς τις οδηγίες τις φετινές από τους τρεις μεγάλους οργανισμούς. Δεν ξέρω πώς θέλετε να το... Ναι, όχι τίποτα. Απλώς να πούμε ότι στην Αυστραλία που έχει μπει εδώ και 10 χρόνια, 12 πόσο είναι, στα σχολεία υποχρεωτικός, έχουν εξαφανιστεί τα κονδυλώματα, 0 cases από τα κονδυλώματα, και τώρα περιμένουν να δούνε, αλλά δεν έχουν ακόμα για τον καρκίνο των γυναικών, γιατί είναι το πρώτο ιστορικό, η ιστορική νίκη με εμβόλιο τον πρώτο καρκίνο σε νέες γυναίκες να εξαλείφεται, είναι ένα πραγματικά, και νομίζω ότι οι άνδρες πρέπει αυτό τότε, αφού κάνουν όλοι οι άλλοι, είναι το κλασικό που γίνεται τώρα με το αντιεμβολιαστικό που με εκνευρίζει το κίνημα. Όλοι οι άλλοι θα είναι, οπότε το παιδί μου δεν έχει αρρωστήσει, λέει, φυσικά, αφού όλοι εμείς τα εμβολιάζουμε, τσακώνουμε συνέχεια με γονείς του γιού μου, συμμαθητών, οπότε προφανώς πρέπει και οι άνδρες να εμβολιαστούν. Είμαστε σε μια κοινωνία που ο καθένας έχει την προσωπική του ευθύνη για αυτήν. Δεν σας κρύβω ότι ένας από τους λόγους που διάλεξα αυτές τις δημοσιεύσεις είναι για να φέρουμε τη συζήτηση σε αυτό το σημείο. Να δούμε λοιπόν αν πρέπει να εμβολιάζονται οι άνδρες. Να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι κατευθυντήριες οδηγίες. Και το FDA έχει δώσει έγκριση για το 9+, το καινούριο Καρντασίλ, με σχήμα 2 δόσεων αντί για 3 που ήταν παλιά, για όλους τους άνδρες ηλικίας 9 με 26 έτη, για όλους τους άνδρες ηλικίας 9 με 26 έτη, απλά προσέξτε, για την πρόληψη των κονδυλωμάτων και του προκτικού καρκίνου. Δεν βάζει δηλαδή τον καρκίνο του πέους στις ενδείξεις του εμβολιασμού. Είναι υποχρεωτικό, τον συστήνει, αλλά δεν είναι ο καρκίνος του πέους ο λόγος. Το CDC βάζει μέσα και τον καρκίνο του πέους και προτείνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή έναν εμβολιασμό μέχρι τα 21 έτη και μέχρι τα 26 για τους άνδρες με ομοφιλοφιλικές σχέσεις. Ο ευρωπαϊκός CDC πετάει τον μπαλάκι στις εθνικές, ας το πούμε, επιτροπές λοιμώξεων, όπου λέει ότι πρέπει να γίνουν μελέτες cost effectiveness, να δούνε στην κάθε χώρα ποιοι υποτύποι υπάρχουν, ποιο είναι το ποσοστό εμβολιασμού του γυναικείου πληθυσμού και για να πάρθει απόφαση για την κάθε χώρα χωριστά. Μέχρι στιγμής μόνο η Αυστρία έχει αποφασίσει να βάλει το εμβόλιο, αλλά χωρίς να το αποζημιώνει. Η Σκωτία έχει εθνικό πρόγραμμα εδώ και 3 χρόνια ή 4. Θέλω να ρωτήσω αν είναι στο εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού, που νομίζω ότι δεν είναι. Δεν είναι. Και για τις γυναίκες, μιλάμε για τους άνδρες. Για τις γυναίκες. Για τις άνδρες φανταζόμαι ότι δεν είναι, απλά να το επιβεβαιώ. Κυκλοφορεί στην Ελλάδα? Το Καρντασίλ βέβαια, ασφαλώς. Λίγο τα όρια ηλικίας μου κάνουν εντύπωση. 21 και 26 έτη, δεν θα πρέπει να γίνεται το εμβόλιο κανονικά πριν την έναρξη των σεξουαλικών επαφών, δηλαδή νωρίς την εφηβεία? Αυτό έχει απαντηθεί και στις γυναίκες, ότι έχει βρεθεί ότι υπάρχει όφελος κλινικό ακόμα και αν έχει ξεκινήσει σεξουαλική ζωή, και για τους άνδρες το όφελος είναι ακόμα μεγαλύτερο, γιατί οι άνδρες, ακόμα και αν έχουν εκτεθεί στον ιό, δεν παράγουν αντισώματα. Μόνο στο 10%. Οπότε ακόμα και αν κάποιος έχει ξεκινήσει τη σεξουαλική ζωή του, έχει έρθει σε επαφή με τον HPV, πιθανότατα δεν έχει αναπτύξει αντισώματα. Άρα είναι ακόμα πιο σημαντικό για τους άντρες να εμβολιαστούν, θεωρητικά. Λοιπόν, για να μην μακρηγορούμε, δέστε από παλιό σχολείο του Θόδωρου του Αγοραστού, του καθηγητή γυναικολογίας, που είναι ο κύριος HPV στην Ελλάδα,
την ομιλία του εδώ στο σχολείο που είχατε κάνει επί 3/4, το ρωτούσατε, δεν αφήνατε να φύγει, δέστε το και ετοιμαστείτε για το όλη την πλήρη παρουσίαση όλων των μελετών στους άνδρες που θα γίνει στο Andrology Update στην Αγριά. Θα έχουμε όλη την παρουσίαση του θέματος αναλυτικά 2 ώρες. Όταν θέλουμε να προχωρήσουμε στον καρκίνο του πέους χειρουργικά, πρέπει να σχεδιάσουμε τη χειρουργική μας θεραπεία και προφανώς έχουμε την κλινική εξέταση. Μπορούμε να ζητήσουμε να γίνει μια ταχεία βιοψία, αλλά ποιος είναι ο ρόλος της προεγχειρητικής απεικόνησης? Έχουν κάτι νεότερες τεχνολογίες να μας δώσουν? Η απάντηση είναι πως μάλλον ναι. Σε αυτή τη μελέτη μαζέψανε 100 ασθενείς. Μπορεί να σας φαίνεται μικρό το δείγμα, αλλά μιλώντας για έναν πολύ σπάνιο καρκίνο, είναι μεγάλο νούμερο για μια μελέτη για τον καρκίνο του πέους. Στον οποίο θεωρούσαν ότι κλινικά υπάρχει καρκίνος, ο οποίος μπορεί να είναι από τα φαίνε έως τα φτρία. Κάνανε τη μαγνητική έτσι ώστε να μπορέσουν να αποφασίσουν μεταξύ της λιγότερο επεμβατικής μεθόδου. Βλέπετε ότι περισσότεροι πάρα πολλοί ασθενείς κάνανε ακόμα και μόνο βαλανεκτομή και όχι μερική υπεκτομή. Βλέποντας λοιπόν την ευαισθησία και την ειδικότητα, αλλά σημαντικότερο για μένα είναι η αρνητική προγνωστική ικανότητα, δηλαδή η δυνατότητα της μαγνητικής να αποκλείσει με σιγουριά την πιθανότητα να είναι ΤΑΦ2 η νόσος ή ΤΑΦ3, δηλαδή να πηγαίνει προς την ουρήθρα, ότι δίνει πάρα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Βέβαια, ένα από τα μειονεκτήματα είναι ότι η μαγνητική για την διάγνωση πρέπει να γίνει με χρήση coverage και δεν είναι όλοι οι ασθενείς υποψήφοι για να πάρουν coverage. Βλέπετε ότι μόνο οι 55, οι μισοί δηλαδή περίπου, πήραν τελικά coverage. Έχει σημασία αυτό? Δυστυχώς έχει σημασία, γιατί όταν το πέος είναι στη στήση, η μαγνητική μπορεί να προσφέρει πολύ πολύ περισσότερα στοιχεία και πολύ περισσότερες πληροφορίες για την έκταση του όγκου, για το βαθμό διήθησης. Η μαγνητική όμως ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ ακριβή εξέταση. Μήπως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάτι άλλο το οποίο να είναι εξίσου αποτελεσματικό, αλλά σαφέστα πιο φθηνό? Αυτό σκεφτήκανε σε αυτή την πολυκεντρική μελέτη και συγκρίνανε τον υπέρηχο με τη χρήση μαγνητικής. Στην ουσία πήρανε 200 ασθενείς, τους οποίους τους υποβάλανε σε σειρά, σε υπέρηχο και σε μαγνητική. Η κάθε ομάδα ακτινοδιαγνώστη ήταν τυφλίως προς το πόρισμα της προηγούμενης και τελικά προσπαθήσαν να δουν αν το παθολογοανατομικό παρασκεύασμα είχε συμφωνία με τα αποτελέσματα των 2 ακτινολογικών εξετάσεων και βλέπουμε ότι η μαγνητική αλλά και ο υπέρηχος είχαν αρκετά καλή συμφωνία με το παθολογοανατομικό, με τα παθολογοανατομικά ευρήματα και τελικά ότι τουλάχιστον στην ευαισθησία ο υπέρηχος ίσως να είναι λίγο καλύτερος. Δεν είναι το ζητούμενο να είναι λίγο καλύτερος ο υπέρηχος. Το θέμα είναι να μπορούμε να πούμε αν ο υπέρηχος είναι εισάξιος μιας πολύ πιο ακριβής μεθόδου. Βέβαια, να είμαστε λίγο συγκρατημένοι. Δεν μιλάμε για τον υπέρηχο που θα κάνω εγώ ή κάποιος άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εμπειρία. Οι γιατροί οι οποίοι κάναν τον υπέρηχο του πέους σε αυτές τις περιπτώσεις ήταν γιατροί οι οποίοι είχαν τουλάχιστον 5ετή εμπειρία στον υπέρηχο, στον καρκίνο του πέους. Στον υπέρηχο, στο πέος και στον καρκίνο του πέους. Μην ξεχνάτε να ρίχνετε λίγο νεράκι στην ουρήθρα και θα τη βλέπετε πάρα πάρα πολύ ωραία απ' έξω με μία τούμεϊ. Εγώ κάνω ουρηθρογραφία σε όλα τα στενώματα. Παίρνεις πολύ καλύτερες πληροφορίες γιατί παίρνεις πόσο βαθύ είναι, ας πούμε, το στένομα, πόσο έχει διαιθηθεί, πόσο ουλοποίηση έχεις που δεν το παίρνεις στην ουρηθρογραφία, την κατάσταση του ιστού. Και το κάνεις στο ιατρείο. Μία τούμεϊ, τάκ δίνεις, απλώς πρέπει να έχεις έναν βοηθό. Την ώρα που δίνει και το παίρνεις και γράφεται όλο τα πάντα. Και βλέπεις και διαιθήσεις, βλέπεις στενώματα, ακριβώς το μήκος, υπέροχες εικόνες. Θέλω άλλα 5 λεπτά. Στα guidelines, στα δικά μας της EAU, στην τελευταία update το 2014 έχει μπει μια καινούρια χειρουργική τεχνική, η τεχνική του ΜΟ για μικρούς όγκους, οι οποίοι θα θέλουμε να κάνουμε τοπική εκτομή. Και το NCNN φέτος το έβαλε στη δεύτερη έκδοση των guidelines του και δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να παίξει το βίντεο όσο μιλάμε. Στην ουσία αυτό είναι ο κύριος Μο, ο οποίος λέει ότι όταν κάνουμε μία κλασική εκτομή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι η κατάσταση των ορίων μας και θα πρέπει να περιμένουμε τον παθολογοανατόμο να μας πει τι συμβαίνει μετά από ένα μήνα.
όταν θα είναι πλέον αργά, γιατί το τραύμα θα έχει αθεί ο ασθενής, θα νομίζει τον έχουμε κάνει καλά και θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε. Ενώ εδώ προτείνει ότι μπορεί να κάνουμε μια κυκλοτερή εκτομή, να πάρουμε αυτό το ιστοτεμάχιο, πρέπει να το μαρκάρουμε με τρόπο, με μελάνι, έτσι ώστε να μπορεί να έχουμε, συνήθως μάλιστα το κάνουν σε τετραρτοκύκλια, έτσι ώστε να μπορεί να ξέρουμε από ποιο σημείο ο παθολογωτόμος που θα κάνει ταχεία βιοψία θα μας πει ότι έχει θετικό όριο, για να επιστρέψουμε, να κάνουμε μία πιο εκτεταμένη εκτομή και τελικά μετά να προσαρμόσουμε την τομή μας έτσι ώστε το πλαστικό αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο. Πάρα πολύ ωραία ιστορία. Το ερώτημα που έχω να κάνω εγώ είναι γιατί μία τεχνική η οποία εμφανίστηκε το 1938, γιατί τότε περιγράφηκε από τον φοιτητή τότε Μο, μπαίνει στα guidelines του 2016. Και εντάξει, υπάρχει σαφέστατα ιστολογική διάγνωση, είναι αρνητικό το χειρουργικό όριο, υπάρχει αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά είναι χρονοβόρα, γιατί κάθε κύκλος βιοψίας που γίνεται είναι κοντά 3 ώρες. Το οποίο σημαίνει ότι ο ασθενής μένει επί 3 ώρες με ανοιχτό τραύμα και περιμένει να μας πει ο παθολογωτόμος τι δείχνει η ταχεία για να ξαναγυρίσει στο χειρουργείο και να κόψουμε λίγο ακόμα. Και μετά ξανά. Η απάντηση είναι απλή. Η τεχνική αυτή εφαρμόζεται από τους δερματολόγους στην Αμερική. Γίνεται λοιπόν για να δώσει στους δερματολόγους το δικαίωμα να κάνουν χειρουργική στον καρκίνο του πέους. Γίνεται δηλαδή για όγκους στη μύτη, στην παριά, όπου θέλουμε το, να έχουμε το αισθητικό αποτέλεσμα κοντά και με το αποτέλεσμα της... δηλαδή, ίσως έτσι θα πρέπει να έχουμε αυτό λίγο στο μυαλό μας και να μην αρχίσουμε να τρέχουμε στα ιατρεία μας να κάνουμε μια τέτοια διαδικασία για, για τον καρκίνο του πέους. Ένα τελευταίο άρθρο. Κάνουμε organ preserving όσο μπορούμε, προσπαθούμε να περισσώσουμε το μήκος του φαλού για να μπορέσει ο ασθενής να κατουράει όρθιος, ή μπορεί να υπάρχει και κάτι, υπάρχει και ζωή μετά την πεκτομή, τη μερική πεκτομή. Είναι από την Κίνα, δεν είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν μπόρεσα να αντισταθώ στον πειρασμό να την φέρω στο σχολείο. Βλέπουμε λοιπόν ότι προφανώς αυτοί οι ασθενείς έχουν πολλά προβλήματα τα οποία είναι... Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Προφανώς έχουν προβλήματα ως προς την αισθήση τους, αλλά έχουν και προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη διάθεση και βλέπουμε ότι τόσο το anxiety scores όσο και τα depression scores είναι αυτά που αυξάνονται πολύ. Δεν είναι εύκολο δηλαδή για έναν ασθενή να μπορεί να ανταπεξέλθει σε ένα χειρουργείο που το θεωρεί ακροτηριαστικό. Ωστόσο, διαβάζοντας το άρθρο, βλέπουμε ότι πάρα πολλοί ασθενείς... Συγγνώμη, τώρα 17 σκορ, το κακό που λέμε εδώ πέρα. Άμα κάνουμε εδώ πέρα ένα σκορ, κανένα 19 θα βγει, μην νομίζετε, είμαι στην αίθουσα. Συμφωνώ απολύτως, γιατί το τελικό μήνυμα από αυτό το άρθρο είναι ότι... Το τελικό μήνυμα από αυτό το άρθρο είναι ότι πολλοί ασθενείς καταφέρουν να έχουν αισθήσει, καταφέρουν να έχουν οργασμό και καταφέρουν να απολαμβάνουν τη σεξουαλική επαφή με τη σύντροφό τους. Δηλαδή, όταν κάνουμε ένα χειρουργείο μερικής πεκτομής, δεν πρέπει ο στόχος μας να είναι μόνο να ουρεί ο άρρωστος όρθιος, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, κρατώντας τις ογκολογικές αρχές, ότι ο άρρωστος αυτός πιθανότητα θα συνεχίσει να ζει και θα θέλει να κάνει σεξ και μετά το χειρουργείο του. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Ας είναι και Κινέζος, έτσι. Λοιπόν, μπράβο. Κύριε... Ελπίζω να μην ήταν άνθρακες η παρουσίαση.